Για εμάς τους συναγωνιστές και συναγωνίστρες δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση που δεν θα θέτει θέμα κατάργησης της μαύρης ανασφάλισης της εργασίας, όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, της εντατικοποίησης στην εργασία. Το ξύλωμα της κοινωνικής ασφάλισης ξεκίνησε πριν από 2 δεκαετίες σε συνθήκες υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Η συντηρητική πλειοψηφία του λαού δεν πρέπει να αποδεχθεί άλλη συζήτηση, εκτός από το ότι η ενίσχυση της χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να βαραίνει το κράτος και την εργοδοσία, ιδιαίτερα το μεγάλο κεφάλαιο σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των άλλων οποιοδήποτε προνομίων τους. Δεν έχουμε δικαίωμα να παραδώσουμε στη νέα γενιά των εργαζομένων μια εργασιακή κόλαση και μια διαρκή ανασφάλεια. Οι επόμενοι αγώνες των εργαζομένων ενάντια στην πολιτική που εξαθλιώνει τους εργαζόμενους και συνολικά το λαό για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων θα είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα είναι πιο μαζική, ακόμη πιο δυνατή. Η καταστολή και τα σχέδια περιορισμού των διαδηλώσεων εδώ δεν βρίσκουν έδαφος να τρομάξουν. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να δυναμώσει αυτό το απεργιακό μέτωπο που ετοιμάζουμε, για να πληθύνουν οι αποφάσεις των σωματείων που συμμετέχουν στην απεργία, να μην υπάρξει σωματείο, εργατικό κέντρο, ομοσπονδία που δεν θα συζητήσει τις επόμενες μέρες τις εξελίξεις του ασφαλιστικού, τη νέα επίθεση της κυβέρνησης, τα δικαιώματά μας, η οποία κατά ομολογία στελεχών της κυβέρνησης θα είναι τις επόμενες εβδομάδες, πιθανά στα τέλη του Γενάρη. Αυτό όμως είναι μια διατύπωση η οποία δεν πρέπει να μας εφησυχάζει σε καμία περίπτωση. Είναι και έτσι να συμβεί, είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος, το χρονικό διάστημα για αυτό το σχεδιασμό, για αυτό το μεγάλο ζήτημα, για αυτό το σχεδιασμό που πρέπει να βάλουν οι δυνάμεις μας για να φτάσουν πραγματικά στην πλειοψηφία του λαού μας, να την ενημερώσουν, να την συσπυρώσουν στο μέτωπο το απεργιακό, στις μάχες που έπονται. Δεν χωρά καμία αναμονή, κανένας εφησυχασμός από τις δυνάμεις μας. Γιατί και την προπαγάνδα θα οξύνουν το επόμενο διάστημα και βέβαια έχουν τη δυνατότητα να ευνηδιάσουν πολύ νωρίτερα. Άρα για μας η δουλειά πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, σαν να έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αύριο κιόλας. Όλοι οι αγώνες που αναπτύσσονται σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε κλάδο, τις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στη ΛΑΡΚΟ, στα νοσοκομεία, πρέπει να γνωρίζουν από τις δυνάμεις μας και από τις γραμμές μας και συσφυρώντας όσο περισσότερο κόσμο τη μεγαλύτερη δυνατόν αλληλεγγύη, να δυναμώσουν, να στηριχτούν, να προσανατολιστούν αποφασιστικά σε αιτήματα που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες, να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά ένα πέπλος συσκότησης και συγγής ασυρμάτων που προσπαθούν να επιβάλλουν η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι μαζί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ολόκληρες περιοχές κινητοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα. Ολόκληροι κλάδοι κάνουν πολυήμερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, όπως γνωρίζετε στον ΟΤΕ, σήμερα η τελευταία μέρα. Η 21η μέρα συνεχής και έπεται συνέχεια. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φτωχά λαϊκά στρώματα συγκεντρώνονται στις κοινοποιήσεις για το ασφαλιστικό και για όλα αυτά επιβάλλεται σιγή ασυρμάτων. Επίσης πρέπει να πούμε ότι 30 μέρες κρατάει ένα σημαντικός αγώνας απεργιακός στη Γαλλία, στο Παρίσι, στη Μασσαλία και σε άλλες πόλεις. Ορισμένες ημέρες βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, συγκοινωνίες και εργοστάσια στην κυριολεξία νεκρών. Ακόμα και στη χώρα των Βάσκων, οι εργαζόμενοι 30 Γενάρη απεργούν με τα ίδια αιτήματα. Είναι ένας αγώνας που γίνεται για τα κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων της Γαλλίας, όμως στην κυριολεξία είναι θαμμένος. Για να μην παραδειγματίσει, για να μην αφυπνίσει, για να θαυτεί το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη με τον αγώνα μας να εμποδίσουμε αντιλαϊκά σχέδια, να τα καθυστερήσουμε, να ανοίξουμε δρόμους για διεκδικήσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι η κλαδική της ΕΖΕΤΕ έστειλε και χαιρετιστήριο αγωνιστικό μήνυμα στους εργαζόμενους του ΟΤΕ. Οι ταξικές δυνάμεις εκεί το διοχέτευσαν για να γίνει γνωστό. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ενθάρρυνε πολύ κόσμο. Άνοιξε το ζήτημα της κλαδικής ομοσπονδίας και της διεθνοποίησης ακόμα ενός σημαντικού και αποφασιστικού αγώνα σε ένα κλάδο. Πρέπει όμως να δούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τη δημιουργία δυναμικού απεργιακού κλίματος και στην καλύτερη προετοιμασία του απεργιακού μετώπου. Για μας πρέπει να είναι καθαρό ότι άμεσα τις επόμενες μέρες πρέπει να συνεδριάσουν όλα τα δοσού των σωματείων. Επιδίωξη είναι να πετύχουμε ένα διπλό σκοπό, να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο πλατιά σε νέους χώρους δουλειάς και σε νέα τμήματα εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και πολύ συγκεκριμένη δουλειά για την επιτυχία της απεργίας.
που δεν μπορεί και δεν πρέπει να σκορπίσει σε μια δουλειά μπούγιου, αλλά να επικεντρωθεί με πολύ συγκεκριμένα μέτρα σε κάθε χώρο δουλειά ξεχωριστά. Κρίσιμο ζήτημα είναι η επεξεργασία του πλαισίου πάλης ανά κλάδο, που να επικεντρώνει στις αιχμές ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κοινωνικής ασφάλισης και στην πάλη για δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και υγεία για όλους. Το πλαίσιο που πάλις που έχει δώσει στη δημοσιότητα το ΠΑΜΕ εδώ και εβδομάδες είναι φυσικά για όλους τους κλάδους η βάση αυτής της επεξεργασίας που πρέπει να εξειδικευτεί. Κάθε συνδικάτο πρέπει να πάρει μέτρα συγκεκριμένα, άμεσα, προπαγάνδας και ενημέρωσης των εργαζομένων του κάθε κλάδου με ανακοινώσεις, πάνω αφίσες, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και φτιάχνοντας σποτάκια, γράφοντας συνθήματα στους δρόμους, στείνοντας ή αξιοποιώντας μικροφωνικές σε δρόμους και δημαρχία. Για να δυναμώσει το απεργιακό κάλεσμα, να βάλουμε αφίσες αν χρειαστεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ρίξουμε τρικάκια στους δρόμους, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα εδώ, για παράδειγμα, στο Κόσμο, στο Μακεδονία, στο IKEA, τα Σαββατοκύριακα, το Σοαβάν, Σαλόνικα, σταθμεύουν χιλιάδες κόσμο. Υπάρχουν σημεία, κάποιοι τύχοι σε κάποιες περιπτώσεις, για συνθήματα που να φαίνονται από παντού, αλλά και με κοινές περιοδίες, ίσως παραρτημάτων μεγάλων σωματείων, δυτικά και ανατολικά, με υλικό ακόμα και στα σταθμευμένα εκεί αυτοκίνητα και στον κόσμο που μαζεύεται σε αυτούς τους χώρους. Με προσαρμοσμένα ηχητικά που υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις συνοικίες, σε αυτοκίνητα και σε κάθε συνοικία, βέβαια με καλά επεξεργασμένο, ηχογραφημένο κείμενο, καλά προετοιμασμένο, να δούμε ένα, πώς το λένε, μια παρέμβαση σε κάθε συνοικία με γύρα εκεί από τις εκεί δυνάμεις. Επικεντρώνει οι χώροι δουλειάς και σε κάθε περίπτωση η επιτυχία της απεργίας σε ένα χώρο δουλειάς εξασφαλίζεται με το αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν μαζευτεί, έχουν συζητήσει, έχουν αποφασίσει την απεργία συνειδητά. Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα λοιπόν ώστε να γίνουν όσο δυνατόν περισσότερες γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις στους χώρους δουλειάς. Στη συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα και Απεργιακών Επιτροπών, όπου είναι δυνατόν, στη διάταξη δυνάμεων ακόμα και στα τμήματα των επιχειρήσεων, στην παραγωγή, στα γραφεία, στις υπηρεσίες, παντού. Στην επιδίωξη το κάλεσμα ενός εργοστασίου μιας επιχείρησης για συμμετοχή στην απεργία αναφορά και το διπλανό εργοστάσιο, τη διπλανή υπηρεσία. Γιατί συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι εργάτες θα απλώσουν το χέρι τους στο διπλανό χώρο δουλειάς, θα βοηθήσουν τους εργάτες, τους υπάλληλους να κάνουν το βήμα που δεν έχουν κάνει ακόμα, να κάνουν το θυμό τους που μεγαλώνει αντικειμενικά να μετατραπεί σε αγώνα. Να απαντήσουμε αποφασιστικά στην προσπάθεια της κυβέρνησης μπροστά στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που επιδιώκει να χρυσώσει το χάπι με ορισμένες αυξήσεις ψίχουλα που αφορούν ένα μικρό τμήμα συνταξιούχων, ίσως και σε ορισμένες προσαρμογές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, επίσης για ένα μικρό τμήμα συνταξιούχων, αλλά βέβαια και όλες οι άλλες μερίσματα μικροφοροαπαραγές όταν έχουν πάρθει όλα εκείνα τα μέτρα για να επιστρέψουν πίσω ακριβώς την ίδια λογική με την οποία διεξήγαγε τον εμπεγμό και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα για να αναιρέσουμε οποιαδήποτε δυναμική τέτοιας προπαγάνδας. Να δυναμώσει επίσης το μέτωπό μας απέναντι στην επικίνδυνη γραμμή των επαγγελματικών ταμείων που προωθεί η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ συνεργασία με τον ΣΕΒ, έχει μπει σε αυτή τη συζήτηση και τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις. Προωθούν και στηρίζουν δηλαδή την ιδιωτικοποίηση κοινωνικής ασφάλισης, την απαρπαγή και το τζογάρισμα των αποθεματικών ταμείων και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων. Απαιτείται κάθε μικρό ή μεγάλο αγωνιστικό σκήρυγμα που αναπτύσσεται και θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα σε χώρους δουλειάς και κλάδους να δένεται με την ανάγκη του γενικότερου απεργιακού αγώνα, με την προοπτική όλοι οι επιμέρους αγώνες να συναντώνται και να κορυφώνονται στην απεργία αυτή για την υπεράσπιση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Στήριξη δηλαδή και αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στον ΟΤΕ, στη ΛΑΡΚΟ και σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να καλλιεργεί την ανάγκη συντονισμού και κλιμάκου στο απεργιακό μετόπο για την κοινωνική ασφάλιση. Έχουμε την ευθύνη να στηρίξουμε τους αγώνες της αγωνιζόμενης φτωχής αγροτιάς που έχει εξαγγείλει νέα μπλόκα και κινητοποιήσεις, να στηρίξουμε τους αγώνες των αυτοαπασχολούμενων της πόλης για τα δίκαια αιτήματά τους. Ο αγώνας για την κοινωνική ασφάλιση αφορά όλο το λαό και είναι ευθύνη των εργατικών συνδικάτων, ειδικά των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων, να οργανώσουν την κοινή δράση και τον αγώνα. Χαιρετίζουμε βεβαίως και στηρίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, μιας κρίσιμης στρατηγικής βιομηχανικής μονάδας για τη χώρα,
που οδηγείται σε κλείσιμο με συνέπεια εκατοντάδες απολύσεις και πώληση κομματιών φιλέτων σε ιδιώτες. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια βιομηχανία στρατηγικής σημασίας με τεράστιες δυνατότητες απαξιώνεται και κλείνει, όπως πριν λίγες μέρες έβαλε λουκέτο και χαλιβουργική. Βέβαια, έχουμε τα αντίστοιχα παραδείγματα εδώ. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων του Σιλάρκου, των κατοίκων της περιοχής Φτιότητας και Τσέβειας, που θα μαραζώσουν στην κυριολεξία τις αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής και τους υποδέχονται αγωνιστικά οι ταξικές δυνάμεις στην Αθήνα το Σάββατο 25 Γενάρη με μεγάλη εργατική λαϊκή διαδήλωση. Τέτοιες στρατηγικές μονάδες, όπως τα ορυχεία, η ΔΕΗ με την απολιγνητοποίηση, οι ΛΑΡΚΟ, οι χαλιβουργίες, που στα πλαίσια μιας εργατικής εξουσίας θα μπορούσαν να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και λαϊκής ευημερίας, γιατί έχουν αποδεδειγμένα τις δυνατότητες ακόμα και στο σήμερα, θυσιάζονται στα πλαίσια του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και της κερδοφορίας μιας κούρθας επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν να τα βάλουν στο χέρι. Αυτή είναι η πορεία που επιβάλλει η συρρήκνωση, τη συρρήκνωση μισθών και δικαιωμάτων, τη γενίκευση της μερικής ελαστικής απασχόλησης της ενοικιαζόμενης και εργολαβικής εργασίας. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη που μας έταζε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και μας τάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι στρωμένη με αγκάθια. Για το λαό αφορά μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητά τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι, παρά το γεγονός ότι διανύουμε ήδη τον τρίτο χρόνο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, έστω και ανεμικής, γνωρίζουν μόνο θυσίες, νέα βάρη, νέα επίθεση για νέα αφαίρεση δικαιωμάτων. Αυτός ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως και πριν στις συνθήκες κρίσης, είναι για μας ξεκάθαρο ότι είναι ναρκοθετημένος για τους εργαζόμενους και συνολικά για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Οι εργαζόμενοι όμως αντιδρούν. Και θα συνεχίσουν να αντιδρούν. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Όσα μέτρα καταστολής και να πάρει η Νέα Δημοκρατία, όπως και πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, τους υποσχόμαστε ότι θα πέσουν στο κενό. Θα μείνουν στα χαρτιά. Μετά τον απεργοπτώνων νόμο και την ποινικοποίηση σε ιδιώνυμο των αγώνων ενάντια στους πληστηριασμούς από το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, μετά το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικάτων, προχωρά τώρα στην προσπάθεια περιορισμού των διαδηλώσεων με όχημα τον κοινωνικό βέβαια αυτοματισμό. Δεν θα τους περάσει ούτε αυτή η προσπάθεια, θα τους υποδεχτούμε αγωνιστικά και καλούμε όλα τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα στην Ελλάδα να υποδεχτούν αγωνιστικά αυτή τη νέα προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να εφαρμόσει το δόγμα νόμος και τάξη, που πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική που θέλει να εφαρμόσει και επίσης έχει εξαγγελθεί για τις επόμενες μέρες. Συναγωνιστές, συναγωνίστρες, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι εκτός των άλλων οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές για το λαό μας, για τους λαούς ευρύτερης περιοχής. Τα εργατικά συνδικάτα όχι μόνο πρέπει να επαγρυπνούν, αλλά πρέπει άμεσα να οργανώσουν τη συζήτηση και την ενημέρωση των εργαζομένων για τις εξελίξεις αυτές, για τις αιτίες που οξύνουν την επίθεση της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων και των ιμπεριαλιστικών γερακιών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους λαούς. Να οργανώσουν καλύτερα τη συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και για την πρωτοβουλία των συνδικάτων για την οργάνωση της αντίστασης από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Διότι έχουν μαζευτεί πολλά μαύρα σύννεφα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Βορείου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής. Η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας και η όλο μεγαλύτερη πρόσδεσή της στο άρμα των ΗΠΑ γίνεται προφανώς για να κερδίσει νέα ωφέλη η αστική τάξη στην Ελλάδα. Η μετατροπή της χώρας σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο, όπως επιβεβαίωσε και η πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ-Ελλάδας, που μετέτρεψε τη χώρα σε μια μεγάλη βάση των ΗΠΑ και η δυνατότητα πλέον να φιλοξενηθούν πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ στον Άραξο, συνιστούν ένα τεράστιο κίνδυνο, αφού μετατρέπει την Ελλάδα εκτός από ενεργητικό για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων παίκτη και σε στόχο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Και ο Ιρανός πρέσβης, αλλά και οι επιθεωρήσεις Ρώσων αξιωματούχων στις βάσεις που έχει υποσχεθεί η αστική τάξη της χώρας μας να φιλοξενήσει στη χώρα μας, είναι στο στόχαστρο των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών πόλων και είναι επίσημες τοποθετήσεις πλέον αυτά. Η κλιμάκωση της επιθετικότητας της αστικής τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο επιβεβαιώνει ότι έχει χρεοκοπήσει το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ,
ότι τα εμπεριαλιστικά γεράκια μπορεί να είναι ασπίδα των ελληνικών συμφερόντων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Ο εφησυχασμός που καλλιεργούν αυτά τα κόμματα είναι άκρος επικίνδυνος και προκλητικός. Οι εργαζόμενοι και τα φτωχάλακια στρώματα δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν βεβαίως από τη βαθύτερη αυτή εμπλοκή της Ελλάδας στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, 4,5 δισεκατομμύρια φορτωμένα στις πλάτες και πολύ περισσότερα στη διαχείριση αυτής της κατάστασης με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για λογαριασμό των ατοικών δυνάμεων. Πρέπει να την απορρίψουν τα λαϊκά στρώματα και να την αντιπαλέψουν. Από αυτή τη σκοπιά απαιτείται να δυναμώσει άμεσα η πάλι ενάντια στην πολιτική της εμπλοκής, να ακυρωθεί η συμφωνία της Ελλάδας, είπα, και να ξεκουμπιστούν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις από τη χώρα, για να μην γίνει η χώρα βέβαια ορμητήριο πολεμικών επεμβάσεων, για να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δυναμώσει η αλληλεγγύη με τους γείτονες λαούς. Το ΠΑΜΕ βέβαια απευθύνει κάλεσμα πλατή σε όλες τις εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργανωθεί αποφασιστικά η αναμέτρηση με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τα δίκαια αιτήματά μας για ζωή και όρους δουλειάς με αξιοπρέπεια. Θα τα καταφέρουμε, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Και δύο μόνο ενημερώσεις της τελευταίας στιγμής. Η Γραμματεία έχει υποβάλει αίτημα στην πλειοψηφία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου για να πάρει άμεσα μέτρα σύγκλησης ΔΣ για να οργανωθεί η απάντηση της εργατικής τάξης και στην πόλη μας. Με απόφαση και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ξέρουμε τη θέση τους, ξέρουμε ότι είναι στο πλευρό των επιχειρηματικών ομίλων, δεν χάνουν ευκαιρία, αντιπαλεύουν τον ταξικό πόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα, έχουν συμφωνήσει στη συζήτηση με τα επαγγελματικά ταμεία. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες την απάντησή τους για να δράσουμε σύμφωνα με το σχεδιασμό μας. Και βέβαια, να ενημερώσουμε τώρα με αφορμή και τέλος πάντων αυτό το βήμα και τη σύσκεψη, ότι Τετάρτη, μετά από τέλος πάντων προσπάθειες, ανεβαίνει η ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, της Γραμματείας Θεσσαλονίκης,